Ο κύριος Γεωργιάδης είναι βουλευτής Ένωσης Κεντρών και αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Αλφα Αθήνας, έτσι να τα λέμε. Αλφα Αθήνας, έτσι. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το γράφουμε πρώτα αυτό και μετά το όνομα. Και εκεί θα εξακολουθήσουμε να είμαστε. Και μάλιστα, επειδή μου δίνετε και την ευκαιρία για 10 δευτερόλεπτα, να προσκαλέσω και όλο τον κόσμο τη Δευτέρα που κόβουμε και πίτα για την περιφέρεια της Αλφα Αθήνας σαν Ένωση Κεντρών. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι να έρθουν κοντά μας, να ακούσουν τόσο εμένα που θα απευθύνω χαιρετισμό, όσο και τον πρόεδρο του κόμματος, τον Βασίλη Λεβέντη. Στο ξενοδοχείο Πλάζα, στο Σύνταγμα. Εσείς δεν θα διαγράψετε κανέναν στην κοπή της πίτας. Εμείς δεν διαγράφουμε γενικά. Εσείς ζητάτε έδρες πίσω, θα τα πούμε σε λίγο. Διότι σε εμείς ζητάμε το ηθικό και το αυτονόητο. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Γιατί προκαλεί μια εντύπωση στον κόσμο ότι δύο βουλευτές προερχόμενοι από το δικό σας κόμμα, ο κύριος Φωκάς με την Καζόζα και η κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία χθες έκανε ένα ζήτημα, παραδίδω την έδρα, δεν την παραδίδω. Βγήκε ο κύριος Λεβέντης, αν δεν κάνω λάθος, τη συζήτησε και μετά είπε. Και εγώ προσωπικά βγήκα. Και εσείς. Δεν τη δίνω, γιατί ο κύριος Λεβέντης μου είχε πει να μην τη δώσω, γιατί θα πάει στον κύριο Καλιάνο που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα, τι γίνεται, τι σας είπε, θα τη δώσει ή δεν θα τη δώσει. Γιατί και επίσης, θέλω... πώς αισθάνεστε που δύο βουλευτές δικοί σας έχουν μπερδευτεί αυτή τη βδομάδα με τόσα θέματα. Τι να κάνουμε, ο καθένας κρίνεται από τον ελληνικό λαό, από τη συμπεριφορά του και όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Τον κύριο Λεβέντη ξέραν, δεν ξέρω ότι την κύριε Μεγαλοοικονόμου. Αυτό λέω. Ο κύριος Λεβέντης διάλεξε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία πολιτική και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουν αυτή την έπαρση, αυτή τη συμπεριφορά, ότι θα δουν τη σκιά τους μεγαλύτερη από τον πόη τους και θα πάθουν και μία τρέλα. Δεν μπορούσε να τους αλλάξει το εξάμεινο. Γιατί δεν μπορούσε. Γιατί για να αλλάξεις κάποιον στο εξάμεινο πρέπει να παραιτηθεί. Ναι, αλλά το είχε πει ο κύριος Λεβέντης. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, δηλαδή, το είχε πει. Τώρα περνάμε σε μία τέτοια. Έτσι, το έχουμε απαντήσει ένα εκατομμύριο φορές. Το θέμα των εξαμήνων είδαμε και που οδηγήθηκαν κάποιοι βουλευτές που πήραν την έδρα και πήγανε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να υποχρεώσει ο πρόεδρος του κόμματος. Μα δεν περίμενε ότι θα γίνει όλο αυτό. Είχαν έρθει όλοι οι βουλευτές και υπογράφανε χαρτιά. Υπάρχουν χαρτιά υπογεγραμμένα ότι εγώ στους 6 μήνες θα παραιτηθώ. Όπως κάναμε όλοι. Δώσαμε τα χαρτιά τα υπογεγραμμένα στον κύριο Λεβέντη, αλλά οι επόμενοι. Δεν θέλανε. Θα παίρναν την έδρα και θα φεύγανε. Για όνομα του Θεού. Πρώτον και δεύτερον, οι ίδιοι δεν παρετούνται. Τώρα οπότε, η κυρία Μεγαλοοικονόμου που βγήκε χθες στο Σκάι και είπε: Σπάω το εμπάργκο και κάνω και δικό μου κόμμα. Και τα παιχνίδια που παίζει ο καθένα δεν μπορούμε. Έχουμε μια δημόσια δήλωση και μια δημόσια δέσμευση. Η οποία κυρία είπε ότι καλό το κόμμα και τον πρόεδρο να μου πει τώρα να βγει δημοσίως και να ζητήσει την έδρα και εγώ πάω και την παραδίδω. Τη τηλεφώνησε ο κύριος Λεβέντη. Είπαμε, μα όταν το κάνεις δημοσίως και εμείς απαντήσαμε δημοσίως, πέταξε το γάντι, το σηκώσαμε. Πήγαινε κυρία μου τώρα, τη ζητάμε την έδρα να έρθει πίσω στην Ένωση Κεντρών, γιατί ανήκει στην Ένωση Κεντρών. Και αυτό ισχύει και για όλους όσους φύγανε. Γιατί καλώς ή κακώς κοιμήθηκαν πολίτες και ξύπνησαν βουλευτές. Στους αγώνες και στις πλάτες του Βασίλειου του Λεβέντη, Ένωση Κεντρών ψήφισαν όλοι οι πολίτες. Και αυτούς τους βουλευτές θα θέλανε να βλέπουν μέσα, όχι να πηγαίνουν στα μορφή ποδοσφαιροποίησης όλες οι έδρες δεξιά και αριστερά. Οπότε περιμένουμε, εφόσον θεωρείται ότι είναι ένα άτομο υπεύθυνο και δεσμεύεται διά του λόγου και, και ότι λέει δημοσίως. Περιμένουμε αν έχει μια σοβαρότητα. Να σας την παραδώσει. Να παραδώσει την έδρα. Εμείς να πω ότι τηλεφωνήσαμε. Και να έρθει στην Ένωση Κεντρών. Και το τι θα γίνει μετά. Για το ποιος θα την πάρει και πού θα την πάει. Είναι άλλο θέμα. Δεν μας αφορά. Είναι ένα και θέμα. Μάλιστα, και μάλιστα προ τιμήν. Και του επόμενου. Έχει κλείσει τα κινητά. Προφανώς μετά από αυτό που είπε. Κυρία Μαυραγάνη, προ τιμήν και του επόμενου, αφού βέβαια έχει προηγηθεί η δήλωσή μας. Προ τιμήν, είπε ότι εγώ δεν θέλω την έδρα. Όταν είναι, θα έρθει. Με το Σταυρό και τα λοιπά. Μπέρδεμα. Εμάς δεν μας δε αφορά αυτό το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, άμα δείτε τα εφόσον βγήκε και, το δήλωσε, εφόσον αυτό και το δήλωσε έχει δημιουργήσει δημοσίως, στον κόσμο. Ας το κάνει αυτό πράξη για να δείξει ότι έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα ο λόγος της. Αλλιώς, μακάρι να κάνει και κόμμα και να την ψηφίσει και ο λαός. Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιον. Η κυρία, δήλωσε χθες ότι θα κάνει κόμμα. Και όλα χωρίς λοιπόν, πολιτικά πρόσωπα. Να τη δούμε λίγο τη δήλωσή της. Ξέρουμε γιατί μιλάμε. Όταν την έχετε από το κοντρόλ, πείτε το μου, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι όλη η γελιότητα και η γελιοποίηση του πολιτικού συστήματος που εγώ κυκλοφορώ στους διαδρόμους και λένε ότι πρέπει να γίνει ένα βιβλίο, πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση η οποία θα λέγεται ο Γκαζόζας, τα Ζάναξ και η κυβέρνηση Κουρελού. Για δελφινάριο μιλάνε, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, αυτό σας λέω. Ο τίτλος που λένε είναι ο Γκαζόζας, τα Ζάναξ και η κυβέρνηση Κουρελού. Ώστε να γελάσει ο κόσμος. Εκεί έχουμε φτάσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό όμως. Σας ρωτώ ειλικρινά, ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό.
Και κυρίως αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν. Ναι, και επίσης να πούμε ότι δεν μπήκαν και μέσα στη Βουλή όσοι μπήκαν. Δεν άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν. Κάποιοι ψήφισαν. Άρα να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές. Κάποια στιγμή με το όλοι μας θα πρέπει μόνο δια της κάλπης, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Με το όλοι μας του κυρίου Γεωργιάδη να διαφωνήσω. Όλοι μας ξέρετε πώς το λέω, κύριε Μουτσάκο, συγγνώμη. Αυτή η ισοπαίδωση είναι επίσης νοσηρό φαινόμενο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν έχουν κάνει όλοι αυτά. Δεν έχουν συμμετάσχει όλοι σε αυτή την νοσηρότητα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Αυτό επίσης ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων. Έχετε και των ανθρώπων που στέκονται κατά τη δημοκρατία. Αυτοί δεν οι είμαστε όλοι τα προκαλούν. Τελείωσε αυτό. Έχετε δίκιο. Πόσοι βουλευτές, κύριε Γεωργιάδη, έχουν προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία? Τέσσερις. Ποτήλας, Μάρκου. Τέσσερις. Από αντιπολίτευση, χάρης, από αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση και όχι πριν από κρίσιμη ψηφοφορία. Και σε εσάς έχουν προσχωρήσει όμως. Συγγνώμη. Ένας. Ό,τι έγινε είναι από αντιπολίτευση. Κάνατε και τη μεταγραφή. Συγγνώμη, ένα λεπτό να ακουστεί αυτό. Από αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση και όχι πριν από ψηφοφορίες. Δηλαδή, η δυνατότητα του βουλευτού να αλλάξει άποψη ή να αισθανθεί ότι εκπροσωπείται καλύτερα από το ένα κομματικό φορέα, όταν γίνεται σε ανύποπτο και αθώο πολιτικά χρόνο, δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα με τις νυχτερινές, με τα μεσονύχτιες απειλές και με τα πηδήσεις σε βουλευτές. Όλοι ξέρουν ότι πριν από ένα μήνα έγινε μία μεταγραφή βουλευτή, εγώ δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος έλεγε ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία. Για τον κύριο Θεοχάρη, λέτε. Τον ρωτήσαμε και εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν λέω. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κύριο Θεοχάρη. Ερχόμαστε να τη δούμε για να ολοκληρώσουμε. Αντέδρασα στο όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι το κανάλι. Συμφωνώ μαζί σα, κύριε Κουμουτσάκο. Κοιτάξτε. Είπε ότι θα παραιτηθεί, παρακαλώ. Και θα κάνει κόμμα. Για να δούμε τι είπε. Λοιπόν, κι άλλο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε, no comments. Ετοιμαστείτε, επειδή ξέρω ότι έχετε συνάντηση με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Απλά, αύριο ετοιμάζετε και άλλο κόμμα. Μη σπεύσετε να κάνετε καμία συμφωνία. Για να τελειώσει όλη αυτή η ποδοσφαιροποίηση. Όλο αυτό το επίπεδο που κάποιοι το έχουν ρίξει, πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα. Ώστε να υπάρξει σταυρός και ο κόσμος να ψηφίσει δια του σταυρού αυτούς που πιστεύει πιο ικανούς να εκπροσωπηθεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε όλα τα κόμματα αντικείμενα εκβιασμών από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και υπάρχουν προϊόντα ανταλλαγμάτων με καρέκλες, με δανεικούς να μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, να στηρίζεται σε δανεικούς, να στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στους διαδρόμους. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Στους διαδρόμους αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι τους πρότειναν στον ελληνικό λόγο και ο ελληνικός λαός τους ψήφισε. Το αντιλαμβάνεστε. Ο λαός καλός κακός ψήφισε κόμματα, υπήρχε μια συγκεκριμένη λίστα. Σίγουρα γίνανε λάθη και γι' αυτό λέμε να έρθει η επόμενη Βουλή που θα είναι με σταυρό, ώστε ο καθένας επάξια να μπορέσει να μπει. Επί τέσσερα χρόνια. Θα ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή όταν είπα δανεικούς, δεν αναφερόμουν στον κύριο Λικούδη. Ο κύριος Λικούδης έχει μια στάση. Ναι, είπατε για την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Παχτσόπουλο. Κυρία Κουντουρά και ο κύριος Κόκαλης. Οι οποίοι δεν είναι στην κυβερνητική ομάδα, είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά κρατάνε την καρέκλα του Υπουργού. Είναι δανεικοί ή όχι? Ο κύριος Κόκαλης δεν ψήφισε, όπως ξέρετε, κύριε Γεωργιά. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα είναι δανεικοί αυτοί οι δύο ή όχι? Εφόσον είναι η απάντηση. Έπρεπε και εσείς να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Έπρεπε σε μια κυβέρνηση που δεν πιστεύουμε, κύριε Κουρουμπλή. Συγγνώμη. Λοιπόν, γίνεστε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Η Ένωση Κέντρου έχει άλλες. Ούτε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να γίνουμε. Καλά, θέλετε μισή κουβέντα. Σας είδαμε, κοιτάξτε περίεργα. Εντάξει, έχουμε συζητήσαμε για την πολιτική. Δυστυχώς, αντί να απασχολούμαστε με τα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, απασχολούμαστε με τις γκαζόζες και με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει αν θα πάρει λεφτά στην τσέπη του. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει αν θα έχουν δουλειά τα παιδιά του και δεν θα φύγουν στο εξωτερικό. Τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητάμε σε αυτό το όλα τραπέζι. Όλα καλά τα λέτε, ο κύριος Ρούσης. Για το ΕΚΑΣ που κόπη και δεν μας λέτε. Καλέσω για άλλη μια φορά τον κόσμο τη Δευτέρα στην εκδήλωση της κοπής της πίτας. Να έχετε πολλά κομμάτια να δώσετε. Και κομμάτια έχουμε και φλουριά έχουμε, κύριε Κουμουτσάκο.